Πατερίνα. Θα πω κάτι. Αν και είσαι γκαντέμις. Πρώτη φορά σταύρωσα με νίκη με σένα, δεν σου κάνω πλάι. Εγώ προσωπικά. Τα μετράς, θα αρχίσω να τα μετράω κι εγώ. Λοιπόν, μεγάλη ανατροπή του σκορ. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. 2-0 μπροστά οι μαχητές και μετά μπήκατε μέσα και πραγματικά καθαρίσατε το παιχνίδι. 5-0 σερί και πήρατε φυσικά το μεγάλο έπαθλο που είναι οι δύο αλμυρές κρέπες. Σκεφτόμουν την κρέπα καιρό και λέω εντάξει, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στην καλύβα με καρύδα πάλι. Και λέω συγκεντρώσου, προσπάθησα να κάνεις το στόχο και επιτέλους βγήκε. Όλγα. Να πω Γιώργο ότι είχαμε και άλλο μυστικό εμείς. Ενώ είχαν περάσει τα κορίτσια μπροστά με 2-0. Μας λέει ο Στέλιος, καθόταν, με το που πήρα εγώ τον πόντο, καθόταν σε μια θέση και μου λέει «Δεν θα κουνηθώ να το ξέρεις». Όποτε λοιπόν ο Στέλιος μας λέει αυτή την ατάκα και δεν κουνιέται από τη θέση του, εμείς παίρνουμε σε ρημίκες. Οπότε είναι ένα μυστικό κι αυτό. Και το σηκώσαμε τελικά. Χάρηκα που αγωνίστηκα και εγώ δίπλα στην Κατερίνα, μια τόσο σπουδαία αθλήτρια που μας εμπιστεύτηκε η ομάδα μας. Και εγώ δίπλα στην Όλγα. Και είναι τόσο καλά παιδιά όλα που θέλαμε πραγματικά να το φέρουμε στην ομάδα μας. Να χορτάσουμε, αλλά και να ευχηθούμε και στον Νάσο χρόνια πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά, Νάσο. Χιλιόχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μελίνα, ένας χαμένος αγώνας που στοιχίζει για την ομάδα σου δύο αλμυρές κρέπες. Ένας χαμένος αγώνας που θα μας κάνει με τη Βιργινία να χρωστάμε στην ομάδα μας. Εγώ ακόμα δύο κρέπες στον καθένα, αλμυρή γλυκιά, όταν γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Σήμερα φάνηκε ότι το 100% δεν μας έφτασε για να φέρουμε τη νίκη, οπότε την επόμενη...